Μιχάλης Νικήτας, τομεάρχης του ΕΠΑΜ. Αναμένεται και ο Δημήτρης Οκαζάκης το ερχόμενο Σάββατο, μεθαύριο, στην Καβάλα. Αλλά έμαθα ότι έχουμε αλλαγή του χώρου που θα γίνει η εκδήλωση. Κάτι τέτοιο έφτασε στα αυτιά μου. Κύριε Νικήτα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από χθες είμαστε σε... εντάξει, τα νεύρα μου δηλαδή. Τι συνέβη. Να σας πω ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, εκεί μέσα στο Δημαρχείο υπάρχει μια κομματική σέχτα η οποία λειτουργεί προτεσταντικά. Έβγαλε δηλαδή μια απόφαση ο Μπάμπης ο Δράκος, μια δεσποτική απόφαση που αποφασίζουμε και διατάζουμε γιατί έτσι γουστάρουμε. Και στην πλατεία Καπνεργάτη θα γίνει μια εκδήλωση του ΚΚΕ. Έλα εδώ ρε φίλε. Εγώ σου έχω καταθέσει χαρτιά και μου είπες OK, έγγραφα από τις 24 Τρίτου του 2015. Δηλαδή από το Μάρτιο, ράχα 40 μέρες. Και μου είπες OK. Και τρεις μέρες πριν την ομιλία μου λες, σου αλλάζω την πλατεία και τη βάζω στο... να πάτε στην πλατεία Ελευθερίας γιατί εδώ θα μιλήσει το ΚΚΕ. Και νομότυπα εμείς πήγαμε και κάναμε την αίτησή μας στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας. Λοιπόν, στον κύριο Δράκο. Λοιπόν, και του ζητάμε σήμερα, πήγε αντιπροσωπή και του ζητούσε το χαρτί του ΚΚΕ που έκανε την αίτηση. Λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, μπερδευτήκαμε, λέει. Εμείς φταίμε, μα συγχωρείτε εσείς άμα φταίτε, εσείς αναλάβετε και την ευθύνη. Διότι εμείς σου κάναμε εδώ από τις 24 Τρίτου σου κάναμε την αίτηση, μας απάντησες ναι, οκ, okay, πήκαμε στα έξοδα. Ένα λεπτάκι αφήνει... τώρα. Θα γίνει το Σάββατο το βράδυ η εκδήλωση του ΚΚΕ στο Καπνεργάτη. Ναι. Τι ακριβώς θα κάνουνε? Α, δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν αίτηση να πάνε στο. Δεν ξέρω. Όχι, τι ακριβώς εκδήλωση είναι αυτή? Θα έρθει κανένας βουλευτής τους? Όχι, δεν ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Ναι. Αυτό μας είπανε. Άρα, ενώ σας είχε δοθεί εσάς ο χώρος, ναι, μετά σας είπαν ότι θα το πάρει το ΚΚΕ. Ναι, ακριβώς. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Την πρώτη φορά το έχει κάνει ο Σιμιτζής. Μια στιγμή τώρα, μη γελάς εσύ, Αχιλέ, με το όταν ακούς Σιμιτζής. Πες μου λίγο τώρα, Μιχάλη, το ΚΚΕ γνώριζε ότι ο χώρος είχε δοθεί σε εσάς? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρει η τεχνική υπηρεσία που υποβάλαμε την αίτηση και πήραμε πρωτόκολλο. Και πήραμε και αντίγραφο της αίτησης που κάναμε. Το ξέρει η αστυνομία, το ξέραν οι πάντες. Μήπως δηλαδή επειδή είναι πολιτικό κόμμα, έχει άλλη βαρύτητα, και κοινοβουλευτικό κόμμα, όπως έχει άλλη βαρύτητα το να ζητάει μία πλατεία από κάποιον φορέα, ένα μέτωπο όπως είστε εσείς? Κόμμα είμαστε εμείς, δεν είμαστε ούτε φορέα ούτε μέτωπο. Κόμμα που δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Α, μπράβο, αυτό λέω. Μήπως βαραίνει, υπάρχει κάποια νομοθεσία που λέει ότι. Μας το πούνε τότε ότι είναι χούντα, δηλαδή στα ίσια. Μα, ότι αυτά τα κόμματα που δεν το μεγάλο και δημοκρατικό ΚΚΕ, όταν θα άκουγε ότι έχει ήδη δοθεί στο Καζάκι και στο ΕΠΑΜ, θα έπρεπε να πει εντάξει, παιδιά, δεν το διεκδικώ. Εγώ νομίζω εκεί πέρα. Στον κύριο Καταπόδη, αυτός είναι υπεύθυνος. Ναι, ναι, προσπαθούμε να βρούμε κάποιον από το ΚΚΕ, προκειμένου να έχουμε και την άλλη πλευρά, την άλλη άποψη. Εν πάση περιπτώσει, για μένα, όταν παίρνονται τέτοιες δεσποτικές αποφάσεις, πάβει να υπάρχει δημοκρατία. Τελειώνει η δημοκρατία. Έτσι, γιατί θα πάει κόσμος στην πλατεία, Καπνεργάτη, και εμείς θα είμαστε στην άλλη. Εδώ δώστε μας άδεια να πάμε στον Άγιο Σύλλα, ρε παιδιά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπήκαμε στα έξοδα, κάναμε όλες τις διαφημίσεις, τυπώσαμε έντυπα, Φεϊβολάν, παντού διαφήμιση, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, παντού. Κάτσε, έρχεσαι εσύ και καρφώνεσαι και μου λες, κοίταξε, να πας στην πλατεία Ελευθερίας. Ας πάει το ΚΚΕ στην πλατεία Ελευθερίας, διότι εμείς προηγηθήκαμε. Μάλιστα. Εμείς ψάχνουμε τον κύριο Καταπόδη, κάποιο στέλεχος του ΚΚΕ, για να έχουμε μια απάντηση και από εκεί και φυσικά νομίζω ότι το να γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις σημαίνει ότι έχετε ανησυχήσει πολλούς, κύριε Νικήτα, με την ομιλία Καζάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά εντάξει, το κόσμος έστω και τελευταία στιγμή θα ενημερωθεί. Οι δύο πλατείες... Δεν φταίει σε τίποτα, να το πούμε και την άλλη. Ναι, αλλά αν άκουγε το ΚΚΕ ότι υπάρχει τέτοιο, υπάρχει εκδήλωση, δεν θα έπρεπε ναι, να. Ναι, φυσικά. Δεν θα έπρεπε. Αν ακούγαμε ότι υπάρχει εκδήλωση του ΚΚΕ, δεν θα πηγαίναμε. Έλα μου, εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Και ας ακούσουμε και τη γνώμη του ΚΚΕ, να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί εντάξει, τώρα η πλατεία της Καβάλας είναι και καλύτερη και πιο άνετα και πιο κεντρικά. Yeah. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι αυτό που λέτε, ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία να προγραμματίζει μια εκδήλωση, δεν μπορεί τελευταία στιγμή να ακυρώνεται. Ποια είναι πιο άνετα, η Πλατεία Ελευθερίας? Ναι, ναι, πολύ μεγαλύτερη είναι. Πολύ ναι, μεγαλύτερη. Εντάξει, ωραία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έπεσε στην αντίληψή μου. Εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας υπάρχει το σκέπαστρο?
Φυσικά και υπάρχει το σκέπαστρο. Υπάρχει και το ειδικό μέρος εδώ μπροστά, έχει και κανονικά όλα τα ηλεκτρικά της. Αυτό είχε ξαναγίνει στις ευρωεκλογές. Όταν κατεβήκαμε κι εμείς σαν ΕΠΑΜ υποψήφιοι στις ευρωεκλογές, είχε ξαναγίνει. Μας δώσαν επισημητή. Μας δώσαν την πλατεία Καπνεργάτη και μια μέρα πριν κατεβούμε στην πλατεία, με πήραν εμένα προσωπικά τηλέφωνο και μου λένε δεν μπορείτε να πάτε γιατί θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, Βέλος και Μορφίδης. Λοιπόν, και μας δώσανε τη βιβλιοθήκη. Και πήγαμε στη βιβλιοθήκη. Μάλλον θα υπάρχει αυτό που λέμε το ότι όταν ένα κόμμα το ζητάει, κάποιος φορέας νομίζω ότι ξεπερνάει το όριο. Κάτι πρέπει να παίζει εκεί μέσα. Άρα έχουμε χούντα. Ψάξουμε... Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Θα ψάξουμε να το δούμε αυτό. Έχουμε χούντα τότε, δεν το συζητάμε. Μιχάλη. Έλα, Γιάννη. Η ημερομηνία που έγινε η αίτηση. Είναι πιο παλιά η δικιά σας από το ΚΚΕ. 23 Τετάρτου είναι. Το ΚΚΕ πότε είναι. Κοίταξε, 24 Τρίτου. Μία μέρα πριν την 24 Τρίτου έγινε η δικιά μας. Έχουμε και το χαρτί. Το ΚΚΕ πότε είναι, ρωτάει ο Γιάννης Ομάλιος. Δεν μας το δίνουν. Δεν σας το δίνουν, είναι όχι. Μυστικό αυτό. Ο Καταπόδης τώρα μιλήσαμε, λέει δεν θέλει να παρέμβει στην εκπομπή. Μ' αρέσει η δημοκρατία της νομαρχιακής του ΚΚΕ. Εντάξει. Είπανε ότι από την ομαρχία μας είπανε στον εκπρόσωπο που στείλαμε δύο παιδιά εκεί, ναι. Τους είπανε ότι εντάξει λέει το λάθος δικό μας είναι γιατί παράπεσε λέει, η δικιά σας αίτηση και τώρα τι να κάνουμε. Τι παράπεσε το γιατί αυτό κομματικός ήταν, σχηματισμός αυτό. Είστε. Αυτό, αλλά αυτό, και αυτό. Να μην είναι σαν κομματικός σχηματισμός δεν είναι σωστό αυτό. Οποιοσδήποτε φορέας, οποιοσδήποτε πολίτης έχει το δικαίωμα να διεκδικεί ένα δημόσιο χώρο, άσχετα αν είναι κόμμα το άλλο που το διεκδικεί ή οτιδήποτε άλλο. Κόμμα είναι το ΕΠΑΜ, Γιάννη, και το ξέρεις. Και το ΕΠΑΜ είναι κόμμα. Δηλαδή, επειδή δεν είναι μέσω ελληνικό κοινοβούλιο, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εδώ γίνεται ένας ψιλοχαμός. Κύριε Νικήτα, ψάχνω να βρω ένα κομμουνιστή από την ομαρχιακή, από το ιστορικό ΚΚΕ, το τιμημένο με αγώνες, και δεν βγαίνει κανένας να σας απαντήσει. Λοιπόν, γιατί την πλατεία, ενώ την είχατε κλείσει εσείς. Το ΚΚΕ λέει η αίτηση παρέπεσε, τι έγινε, τι ξέρω. Μη πτωείστε κύριε Νικητά, μη πτωείστε. Μη πτωείστε, όταν πιέζεται ο Καζάκης να αλλάξει πλατεία σημαίνει ότι εγώ καταρχάς είχα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα, άναψε πήρε φωτιά το κινητό μου για τη συνομιλία με τον κύριο Καζάκη. Όλοι μου λέγανε να ξαναβγεί, να το ρωτήσουμε, να τον ακούσουμε κτλ. Έγινε ένας χαμός. Εγώ έχω στο ίντερνετ έχω 580 viewers αυτή τη στιγμή. Αυτή την ομιλία. Τέλος πάντων, να πω τα καινούργια, τα νέα, γιατί μου ήρθαν τώρα μηνύματα, με πήραν και τηλέφωνο. Άλλαξε ο τόπος, άλλαξε. Όχι, θα παραμείνει έτσι όπως είναι. Θα παραμείνει. Αυτό που λέει η Δημαρχία είναι ότι γίνεται κάθε χρόνο μια τέτοια εκδήλωση της μνήμης των πεσόντων στο Στάλιγκραντ, δηλαδή κατά του φασισμού. Δηλαδή, οι Ρώσοι όταν κερδίσανε, ας πούμε, τους Γερμανούς, ναι. Κάνουν κάθε χρόνο, ας πούμε, εδώ το ΚΚΕ. Κάνει μια τιμητική εκδήλωση για το Στάλιγκραντ. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν έχετε υπογράψει κανένα μνημόνιο, τίποτα, δεν έχετε καμία. Δεν έχετε πάρει κανένα υπουργείο ως ΕΠΑΜ. Όχι. Ωραία. Είστε αντιμνημονιακοί. Βεβαίως. Ωραία. Όταν λέμε αντιμνημονιακοί, είμαστε. Κανονικά, κανονικά. Να χρησιμοποιήσω, την φράση της Σοφίας. Είστε κανονικοί αντιμνημονιακοί. Ναι. Ωραία. Τώρα πέστε μου λίγο. Αφήστε λίγο τώρα, σας παρακαλώ. Αφήστε το λίγο τώρα. Το ΚΚΕ, κύριε Μάλιο, που το υπηρετήσατε από το Ρίγα Φεραίο, που βυζάξατε, όπως λέει ο πρώην δήμαρχος Ελευθερουπόλεως, ο κύριος Τουφεξή, βυζάξατε αριστερό γάλα. Είναι το μόνο αντιμνημονιακό κόμμα με βούλα εκτός Ευρώπης και εθνική κυριαρχία στη Βουλή. Είναι. Γιατί δεν μπορεί να ταιριάξει λοιπόν το ΕΠΑΜ και το ΚΚΕ να τιμήσουμε όλοι τους νεκρούς του Στάλιγκραντ. Εσείς δεν τους τιμούσατε αν σας έλεγε ο Καταπόδης. Έλα ρε Μιχάλη, πες και στο Καζάκι να γίνουμε μια ωραία παρέα εκεί. Να μην είναι μόνο 13 ο Κοντογεωργίου, ο Καταπόδης, ο Ζαχαριάδης και αυτοί. Γιατί είναι 6 αυτοί και 7-8 τα νεαρά παιδιά. 15 με 16 βγαίνουν πάντα σε κάθε εκδήλωση. Όχι. Γιατί δεν σας είπανε να τιμήσετε κι εσείς. Έχει κόσμο το ΚΚΕ. Παρακαλώ κύριε Μάλλη, έχετε καιρό να πάτε σε εκδήλωση. Λοιπόν, προσέξτε, εμείς διαλέξαμε αυτή την ημερομηνία, ναι, με δική μου πρωτοβουλία, γιατί στις 9 Μαΐου του 1924 είχαμε το πρώτο θύμα του αγώνα των καπνεργατών, τον Τάσο τον Τούση. Είναι εκείνη η περίφημη φωτογραφία που τον σκότωσε χωροφύλακας με τη μάνα τη μαυροφορεμένη στον δρόμο πεσμένη, ναι, που υπάρχει παντού αυτή η φωτογραφία. Και επειδή ήταν 9 Μαΐου το πρώτο αίμα που χύθηκε στον αγώνα των καπνεργατών, 9 Μαΐου, γι' αυτό
πήγαμε, θελήσαμε να κάνουμε την εκδήλωση. Τώρα η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί μπροστά σε εσάς, ναι, ναι, ναι. Τώρα, το άλλο, ο Δήμαρχος, ο Δήμος, η Δημοτική 7 Αρχή. 7 η ώρα, έτσι. 7. Η Δημοτική Αρχή μας είπαν, μας υποσχέθηκαν ότι αναλαμβάνουν τον φωτισμό της πλατείας, αναλαμβάνουν να φέρουν καθίσματα και θα κάνουν και κάποιες αυτήσεις. Είναι λάθος του ΚΚΕ αυτό. Έπρεπε το ΚΚΕ που είναι το μεγάλο κόμμα των εργατών να πει στο ΕΠΑΜ που είναι αντιμνημονιακό, καθαρά κόμμα και δεν έχει σκύψει κεφάλι, να πει σας στέλνουμε εδώ. Έτσι γίνονται οι μεγάλες πλειοψηφίες, έτσι γίνεται η δημοκρατία πιο ισχυρή, ενωμένη, και όχι με αυτό το χούι που έχει ο Περισσός, που ρωτάει το καταπόδι και του λέει πού θα κάνουν εκεί πέρα τώρα την εκδήλωση για το τάδε π.χ. Πρωτομαγιά και αυτά, θα την κάνουν στην κεντρική πλατεία. Ωραία, εσείς θα πάτε καπνεργάτη. Αν την κάνουν καπνεργάτη, εσείς θα πάτε κεντρική πλατεία. Αυτά νομίζω έχουν κάνει το ΚΚΕ να βρίσκεται εκεί πέρα κολλημένο όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτά τα ποσοστά, τα μονοψήφια. Και πολύ κάτω από τη Χρυσή Αυγή. Προσέξτε τώρα. Κάτω από τη Χρυσή Αυγή το ιστορικό ΚΚΕ, αν είναι δυνατόν. Και κάτω και από το ποτάμι, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι το δημοκρατικά αυτονόητο. Που εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να ήταν και αυτοί εκεί και να ακούγανε τον καθάκι ως. Φυσικά θα μιλούσε πρώτα ο Καταπόδης, θα έλεγε για τον Στάλιγκρεν, θα έλεγε για αυτούς που είχε, και θα αμέσως μετά θα μιλάγατε αντιμνημονιακά και θα ενώνατε τα χέρια και θα ενώνατε και τις γροθιές. Όσοι ακόμα έχουν γροθιές σε αυτόν τον τόπο, γιατί πολλούς φουστανάτους βλέπω. Εδώ γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός γίνεται. Ναι, όχι, ήθελα ένα σχόλιο από σένα. Γιατί για το Σιμιτσί και για τα φουστάνια από το πρωί εδώ με αυτό τώρα τρογόμαστε. Άκου λοιπόν, τώρα να πει το Σιμιτσί φουστάνια. Θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου διόρισε τη μαμά της πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ. Πού το βρήκες και εσύ αυτό? Την Αγλαία. Λοιπόν, πρόσεξε με την κυρία Αγλαία. Που η κυρία Αγλαία εδώ που τα λέμε, λίγο τη φωλιά της την έχει χεσμένη με εκείνες τις συντάξεις που δεν δικιούταν και έπαιρνε. Για πες μου ένα σχόλιο. Αξιοκρατικό δεν ήταν? Με διαβούλευση δεν έγινε? Πες μου το σχόλιο σου εσύ. Το σχόλιο μου, θα έπρεπε όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στη Βουλή και, και μας φέρουν τα μνημόνια να πάνε να εξεταστούν σε ένα γεωπόνο και να πάρουν γεωπόνο το παθολογικό έλεγχο των βλήτων να πάρουν. Κύριε Νικήτα, ευχαριστώ θερμότατα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Φέρτε κόσμο στην πλατεία τώρα. Θα έχετε καρέκλες, ηλεκτροφωτισμό, φραπεδάκια και νομίζω ότι θα πρέπει να κατέβει κόσμος για να ακούσει τον Καζάκη. Έτσι, το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίας. Να ξεκαθαρίσουμε, Σάββατο, όχι καπνεργάτη. Όχι καπνεργάτη. Εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.